Γεια σας φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει για τα πρόσφατα γεγονότα στη Σταυρούπολη, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω το θέμα, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ, έτσι γενικά. Ας δούμε τα γεγονότα. Στο δεύτερο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, μπήκανε κάποιες ομάδες νεαρών, μαυροντημένων, που λέγανε κάτι πράγματα, κάτι συνθήματα, κάτι τύπου Heil Hitler, κάτι τέτοια ας πούμε. Αυτοί λοιπόν μπήκαν σε ένα σχολείο, φορούσαν κράνη, δεν είχαν μηχανάκια, αυτό έπρεπε να μας υποψιάσει. Άρχισαν να πετάνε κάτι μολότοφ, κάτι πέτρες πετάξανε, κάνανε κάτι επεισόδια και άρχισαν να δέρνουν μαθητές. Τώρα, φασίστες ήτανε, οπαδοί του κονστρουκτιβισμού, του κυβισμού μπορεί να ήτανε, γιατί προφανώς ήταν τούβλα. Κάποια στιγμή με αυτά ήρθαν έξω από το σχολείο αντιφασιστικές οργανώσεις. Ήρθε και η αστυνομία. Και η αστυνομία λοιπόν ανέλαβε δράση και πετούσε χημικά, κλασικά σε αυτούς που ήξερε, δηλαδή στις αντιφασιστικές οργανώσεις. Σου λέει, εμείς έτσι το έχουμε εδώ πέρα. Σε ξέρω από το δρόμο, ας πούμε. Θα κάνω κάτι άλλο, γιατί να αλλάξω συνήθειες. Εσένα ξέρω, εσένα εμπιστεύομαι. Μπήκαν λοιπόν οι φασίστες στο σχολείο. Και κάποιοι θα πούνε ότι, okay, ναι, μάλλον είναι καλή ιδέα. Αυτό τους χρειάζεται. Ίσως περισσότεροι δεν έχουν τελειώσει το σχολείο. Έχουν βασικές ελλείψεις σε ιστορία. Την ιστορία δεν την ξέρουν. Το δεύτερο παγκόσμιο, ας πούμε, που κλείνει να τον ξέρουν. Δηλαδή, αυτός ο Χίτλερ που λένε, μάλλον δεν θα ξέρουν τι έκανε. Δηλαδή, τον έχουν σαν παράδειγμα, θα έπρεπε να τον ακολουθήσουν και σαν παράδειγμα, ας πούμε, ακόμα και μέχρι το τέλος, ας πούμε, εκεί στα καταφύγια που ήταν ενώ τον βομβάρδιζαν οι κομμουνιστές. Δηλαδή, έχει ένα είδαλμα στη ζωή σου. Ακολούθησε το, ακολούθησε την πορεία του. Σίγουρα δεν ξέρουν για το ολοκαύτωμα, εκτός από αυτό που έχουν μέσα στο κεφάλι τους, δηλαδή, το άλλο ολοκαύτωμα δεν το ξέρουν. Δεν θα ξέρουν και μαθηματικά ότι είχαμε, ας πούμε, 62 εκατομμύρια νεκρούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτό θα τους έχει διαφύγει. Έχουν βασικές ελλείψεις, ας πούμε, και φυσικής, ας πούμε, και γεωμετρίας. Δηλαδή το πώς υπολογίζεται η χωρητικότητα ενός πηγαδιού, ας πούμε, με ναζί, ένα τετραγωνικό μέτρο. Μπήκαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι συντεταγμένα στο σχολείο, βγήκαν συντεταγμένα από το σχολείο, δεν τους σταμάτησε κανείς, γιατί αυτό είναι και το φυσιολογικό. Δηλαδή, άμα θέλω εγώ, ας πούμε, παίρνω ακόμα 10, μπορεί να αντινόμαστε έτσι με μαύρα. Και μπαίνουμε λοιπόν στο σχολείο έτσι 10 άνθρωποι και πάμε και κατευθείαν στο γραφείο του καθηγητών και λέμε θέλουμε να μάθουμε τώρα να ενημερωθούμε για τη σχολική πρόοδο. Έχουμε και μολότοφ. Τι έκανε ο Γιαννάκης, ήταν καλός, θα τα κάψε όλα εδώ μέσα. Τι μπορεί να τους είδανε οι άλλοι άνθρωποι και να λένε αυτοί φοράνε μαύρα, μπορεί να έχουν κανένα πένθος, να μην τους ενοχλήσουμε. Το μαλακό. Άρχισαν μετά και δέρνανε, ας πούμε, και χτυπούσαν κόσμο. Εντάξει, δεν ξέρουμε και το πένθος. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Η αστυνομία έχει κάνει φοβερή δουλειά. Σου λέει είναι λύκειο αυτό, είναι ΠΑΛ στη Σταυρούπολη. Έχουμε πανεπιστημιακή αστυνομία. Σχολική αστυνομία όμως δεν έχουμε. Να εδώ, πεδίο δόξης λαμπρό. Να αποκτήσουμε και σχολική αστυνομία. Και γιατί όχι και αστυνομία νηπιαγωγείου. Να πας, ας πούμε, στο διάλειμμα εκεί να βλέπεις ο Κωστάκης τι έγινε. Τράβηξε τις κοτσίδες της Μαρίας. Η αστυνομία το χειρίστηκε τώρα όλο αυτό βάσει πρωτοκόλλου. Πάει εκεί πέρα. Λέει, πρώτον, είναι κουκουλοφόροι, φοράνε κουκούλες. Ναι, τσεκ. Δεύτερον, ποιοι είναι, κάτσε να τους χαιρετήσουμε, ας πούμε. Γιώργο, είσαι εκεί. Εκεί είσαι, Γιώργο. Κάνει άλλο. Έλα, ρε, Τάσο, έχεις δουλειά σήμερα. Γεια. Ναι, μπα, δικός μου είναι. Εντάξει, οκ. Γιατί καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Δεν εξετάζουμε το που θα καταλήξει η βία. Γιατί αυτό είναι σημαντικό, καταλαβαίνεις. Αν είναι η βία να καταλήξει εκεί, δεν φτάνει. Δηλαδή πάει προς τα εκεί, τσακ, στρίβει. Πάει αλλού. Πάει τον γκλόμπα, ας πούμε, να ρίξει εκεί δεξιά, τσακ, στρίβει, πάει αριστερά. Είναι πρόβλημα τον γκλόμπα αυτό το πράγμα. Είναι κατασκευαστικό σφάλμα. Δυσκολεύονται να χτυπήσουν δεξιά. Πάει παπ, στρίβει. Και τι κάνει, ας πούμε, το σχολείο σε προετοιμάζει για την ζωή σου σαν ενήλικας. Αυτό κάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα τι έχουμε. Έχουμε χιλιάδες μαθητές εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε υποστελεχωμένα σχολεία. Έχουμε τρύπες που καλύπτονται με αναπληρωτές. Ξέρετε τι είναι ο αναπληρωτής. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μέχρι τις 30 Αυγούστου δεν ξέρει που θα δουλέψει. Και τις 30 τον παίρνω τηλέφωνο και του λένε Πασκό. Και πρέπει να μαζέψει όλα και να πάει. Και του χρόνου τα ίδια. Αυτοί είναι οι δάσκαλοι που υπάρχουν στα σχολεία αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι. Δηλαδή σου λέει το σχολείο, ωραία, γι' αυτό σε προετοιμάζω. Ότι αν είσαι πλούσιος και υγιής και δεν έχεις πρόβλημα στη ζωή σου, δεν θα έχεις πρόβλημα στη ζωή σου. Γι' αυτό σε προετοιμάζω. Δηλαδή στην ουσία αυτό που σου λέει είναι τι. Αυτό που κάνω τώρα είναι δημιουργώ το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για αυτό που θα συναντήσεις μετά. Μετά τι θα έχεις, φασίστες λοιπόν στη δουλειά, φασίστες στο δρόμο, φασίστες στο περιβάλλον σου. Πρέπει να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Ξέρω, μπορεί να μπερδεύτηκαν. Μπορεί να νομίζουν ότι ο Χίτλερ είναι κάποιο center back, ας πούμε, σε κάποια ομάδα, ας πούμε. Τι φωνάζανε, λέει, θα σας κάνουμε σαπούνια. Τι να τα κάνουμε τα σαπούνια, ρε παιδιά. Έχουμε COVID, έχουμε αντισηπτικά. Δηλαδή θα λαδώσουμε κρεμάλες. Τι να τις λαδώσετε τις κρεμάλες. Δεν την κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή θέλουν και το κατητή του, θέλουν λάδωμα. Φωνάζουν και το άλλο το αίμα τιμή, χρυσή αυγή. Ας σταθούμε λίγο εδώ. Αίμα. Καταρχάς το αίμα, παιδιά, ναι, το αίμα σώζει ζωές. Δηλαδή εθελοντική ομοδοσία, να δίνετε αίμα. Μπορείτε με ασφάλεια να δίνετε αίμα 2 φορές το χρόνο. Δίνεις μία φιάλη αίματος, σώζεις μία ανθρώπινη ζωή. Τιμή δωρεάν. Είναι εθελοντικό. Δεν υπάρχει τιμή στην ομοδοσία. Δίνεις δωρεάν αίμα, σώζεις δωρεάν μία ανθρώπινη ζωή. Τώρα, χρυσή αυγή, η χρυσή αυγή δεν κολλάει πουθενά σε αυτό το πράγμα. Η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική, δολοφονική, νεοναζιστική οργάνωση του κοινού ποινικού δικαίου που έχει βάψει τα χέρια της με αίμα. Έχει
βάψει τα χέρια της με το αίμα του Φίσα, με το αίμα του Λουκμάν. Οι άνθρωποι που ψηφίσανε Χρυσή Αυγή είναι συνεργοί σε αυτούς τους φόνους. Δεν χωράει, δεν έχει θέση πουθενά η Χρυσή Αυγή. Ανήκει στο παρελθόν μια για πάντα, ανήκει στη φυλακή. Δηλαδή έχουμε φτώχεια, έχουμε ανεργία, έχουμε χίλια προβλήματα και υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούν ότι για όλα αυτά είναι οι φτωχότεροι από αυτούς. Θεωρεί ότι θα λυθεί το πρόβλημά του αν πάει να μαχαιρώσει το μετανάστη. Δηλαδή δεν έχουμε άλλα θέματα, πρέπει να ξαναζήσουμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εδώ πέρα.